από τον τρίτο ευρυγμένο υπόθεση του Γιάννη. Και ο τρίτο κανεί να σκανδαλίζει με κάτι εκτελεσμένο χωρί εντελώ. Και τι μπορεί να κάνει το σκάνδαλο. Δεν πρέπει κανεί να σκανδαλίζει. Αναφερατά και δεν του σκανδαλίζει. Άρα, είναι και διαδικό. Μερική μορφή απέναντι στον Αγίου μου τσίχνει στην έρημο για να επισκεφθούν έναν ασκητή. Ο ασκητή του εισπέδε τη μεγάλη χαρά καθώ συνεχίζουν οι ασκητοί και δεν του είπε κουρασμό του από την πορεία. Τους έσπρωσε κρατή για να ρίχνει με τις ορισμένες ώρες και τις οφείλωσε με ό,τι είχε ένας το καθό φάσκη και να ζήτη. Δεν τους ευχαρίστησε. Όχι μέρα μιας εξόδησης από το πλήσιο μόνο τώρα από τις αρχές ώρες. Ομοίως και την ύχνη, η μέρος της αποδοχής και έπαιξε χάρη στον αδόπτη. Μεσάνυχτα ενώ ο ασκητής η τρίμη, μόνος του ακούσε τους επισκέπτες να συμποσυζητούν μεταξύ των και να λένε ότι αναφορικά να φόβονται στην έρευνα περισσότερο από εμάς στα μοναστήρια. Ο πλήρως επισκέπτης να αναφορικά να ψυχηθούν ένα γείτονα από ασκητοδοτή, ο λοιπόν σου χαιρετής από την εκφράση μου και λυπής αγάπη, σας παρακαλώ να μην λυπήσει τα λάθη. Πράγμα που κρατήσαν στην αρχιτεκτή του σχεδιασμού και την είδηση χάσκε την κίνο αμέσω αντιλήφθη το βαθύ νέο τη πληροφορία και διαφύλαξε τι επισκέπτε του να εργάζονται μυστικά μέχρι το βράδυ. Μέχρι τη συνύπαρξη που πραγματοποίησαν σήμερα τη μέρα του και είπε στου επισκέπτε του και τι έχουν κάνει με αστεία σα φάγαμε διότι έχει υποκλέσει πώ γνωστό εμεί έχουμε συνέχεια να αστεία και την εβδομάδα να προσφέρουμε. Αυτά είναι όλα λίγο. Μια βαβέρα φτάσκωση θα παίζουμε λίγο με ξηρό μάτι και μετά. Και αποφύγουμε στους επισκέπτες πως πρέπει να ρωτάσουμε την επισκέψη σας όσο ερωτασμένο έχουν λοιπόν προσέξει ο λίγο εδώ της ξύπνου. Αυτή η ηγέτηση μας και τις υπάλληλες και τους αδερφούς με την καθιερωμένη οικονομία που είναι από την εσωτερική δίνει από την εθνική και τους επισκέπτες με τα δάτη που σε εμάς δεν εκτελέσει με τα δάτη με τους. Το γνωρίμα του που θα μιλήσει ακολουθεί για να μην κουραστείτε και αναπαυθείτε ολίγο. Το πρωί οι επισκέπτες ζήτησαν την ευλογία του ασκητού για να φύγουν. Εκείνος όμως παρακαλώ να παραμένει ολίγο χρόνο τουλάχιστον σύμφωνα με το λογοδοτικό. Τρεις ημέρες όσα συνηθίζω να φιλοξενούν τους επισκέπτες όταν ήρθαν οι επισκέπτες αφού είδαν ότι δεν τους δίνουν την ευλογία να αναχωρήσουν έφερε κρυφίως από το μία δοκινόδη. Δύο μοναχοί κατέβαιναν από την Αίγυπτο με στη Σκηθή για να επισκεφθούν τους γείτονες. Αφού λοιπόν συνομίλησαν με πολλοί, κάθισαν για να φάουν. Κατά το φαγητό έβλεπαν τους αδελφούς της Σκηθής να τρώγουν με μεγάλη βουλημία σαν πεινασμένη εξαιτίας της ασκήσεως των αυτή. Η κατάσταση σκανδάλισε τους εξ Αιγύπτου επισκέπτες. Μόλις αντελήφθη αυτό το πράγμα, ο πρεσβύτερος της Σκηθής θέλησε να αναπαύσει τη σκανδαλιστή σαν συνείδηση του. Γι' αυτό όταν μετέβησαν στην εκκλησία, φώναξε κοντά τους αδελφούς και τους λέει: να νηστεύσετε και να εντείνετε τις προσπάθειες της ασκήσεως σας αδελφοί μου. Δεν επέτρεψα δίς αυτούς να αναχωρήσουν και τι αυτοί ήθελαν. Αφού λοιπόν παρέμειναν, ενίστευσαν τελείως την πρώτη ημέρα και άρχισαν να ζαλίζουν. Υποχρέωσαν δε αυτούς να ανιστεύουν δύο συνεχείς ημέρες και στο τέλος της Δευτέρας να τρώγουν. Οι αδελφοί της Σκηθής ενίστευαν μία συνεχή εβδομάδα. Μόλις ήρθε το Σάββατο, κατά την καθιερωμένη ώρα του φαγητού, παρεκτάσαν στην τράπεζα οι γείτονες της Σκηθής μαζί με τους επισκέπτες της Αιγύπτου. Τότε οι Αιγύπτιοι άρχισαν με θορυβό διθυμής να τρώγουν αντάφτως κατευθυνόμενοι από τη μεγάλη τους πείνα. Κάποιοι από τους γείτονες που παρέμειναν στη σκηνή τους εκράτησαν από τα σχήρα που αδεικνύουν σε αυτούς ότι ο τρόπος αυτός του φαγητού δεν αρμόζει στους μοναχούς οι οποίοι πρέπει να τρώουν με ευπρέπεια και σύνηση. Ένας από τον δύο Αιγυπτιωτών του έσπαξε ο δύο στη χέρα και του είπε: άφησε με διότι πιθανόν την πείνα. Όλη την εβδομάδα δεν έφαγα φαγητό μαγειρευμένο. Τότε λέει επικέρους τους λέει για να σε εκτογερώνουν. Εάν εσείς νηστεύοντες μόνο δύο συνεχείς ημέρα και την τρίτη τρώγοντες έχετε αφανιστεί από την πείνα, γιατί σκανδαλίσετε την για τους αδελφούς οι οποίοι τόσο σκληρά άσκηση να εκτελούν, νηστεύοντας πάντοτε ολόκληρο την εβδομάδα, με τη συνεχή να αυτήν παρατήρησαν, ωφελήθησαν οι Αιγύπτιοι και μετανόησαν δίτες, σκανδαλίστησαν αδίκως, αναχωρήσαντες, περιχαρήσαν τη σκηδοθία. Β. Το Αγίου Βασανοφίου. Ένας αδελφός υπέβαλε την εξής ερώτηση της γέροντα να σκεφτεί εάν εκτελεί την υπηρεσία την οποία νομίζω απαραίτητο και σύμφωνα με τη λογική και κάποιος προσπαθεί να με διορθώσει χωρίς να έχει δίκιο πρέπει να απολογηθώ και να το εξηγήσω
πώς έχει το πράγμα ή να μην μιλήσω καθόλου από φόβον του τότε στην κοινοδοξία. Στην περίπτωση παρατήρησε να αφήνω γύρω να πάντα εάν δεν υπάρχει λόγος να απολογηθείς, μην μιλήσεις. Εάν όμως η υπόθεση σκανδαλίζει τον αδελφό σου και σου υπενοχλεί τον λογισμό, τότε μη φοβηθείς την κοινοδοξία, αλλά να του δώσεις τις αναγκαίες εξηγήσεις και να του ηρεμήσεις τη συνείδηση. Κατόπιν αυτό, ο αδελφός ειδάτησε με πνεύμα το διακριτικό γέροντα. Ένα εκτελούν μια εργασία ηθικώς αδιάφορο, δηλαδή ούτε καλή ούτε κακή, και αντιληφθώ ότι αν ήδη την εργασία να ευθύνει ένας αδελφός θα σκανδαλιστεί με εμένα, τότε τι εκ των δύο πρέπει να κάνω? Να αποκρύψω την εργασία να ευθύνει επειδή δεν ντρέπομαι να με ειδεί, οπότε θα έχω υποπέσει στο πάθος της χειροδοξίας, ή να μην αποκρύψω την εργασία. Θα έχω υποπέσει την χειροδοξία, όχι όπως θα το πάλι δεν είμαι βέβαιος για την ψυχική διάθεση του αδελφού, αλλά απλώς υποπτεύομαι τις αντιδράσεις του τι πρέπει να κάνω. Ο γύρω να απήντησε, αν σε κατηγορεί η συνείδησή του σου ότι σκανδαλίζει τον αδελφό σου με την ενέργειά σου, έστω και αν αυτή είναι ηθικός αδιάφορος, απόκρυψε τον και μην εμβάλλεις εισλογισμούς. Εάν όμως δεν είσαι βέβαιος περί αυτού, αλλά απλώς το υποπτεύεσαι, τότε μη φροντίζεις για αυτό. 2. Άλλος πάλι αδελφός υπέβαλε την εξής ερώτηση, εάν υπό εις κάποιον περιεκτικών λόγων και εκείνος δεν αντιληφθεί το νόημα, πρέπει να του ζητήσω συγχώρηση ή να προτιμότερο να σιωπήσω και να τον ταράξω με λογισμούς? Να μην τον ταράξω με λογισμούς. Ο γύρω να απήντησε, αν ο αδελφός δεν αντιληφθεί ότι τον εκκέντησες με το λόγο σου, σιώπησε και μην τον ενοχλείς. Προσπάθησε δε από το Θεό να ζητήσει μετάνοια για αυτό. Εν συνεχεία, ο ίδιος αδελφός είπε τη εξήγησή μου, δέσποτα ποια είναι η ελευθερία στον βίο και πώς πρέπει να εφαρμόζει κανείς να εφαρμόζει αυτήν. 3. Ελευθερία είναι απήντηση γύρω η αλήθεια όταν λέγεται χωρίς δισταγμό. Όταν παραδείγματος χάρη έχει ανάγκη κανείς από τροφήν ή από έντοιμα από οτιδήποτε πράγμα, οφείλει περιφράστος να ζητήσει εκ μέρους εκείνου που έχει την εξουσία να το προσφέρει. Διότι δεν πρέπει προς ή οδήποτε άνθρωπο να κάνουν με χρήση της ελευθερίας αυτή, αλλά αποκλειστικώς και μόνο απέναντι προσώπων που έχουν τη δύναμη να σεβαστούν την ελευθερία αυτή και να ικανοποιήσουν το αίτημα χωρίς να σκανδαλιστούν. 4. Διότι εκείνος ο οποίος έχει διέξει οικοδομείται πνευματικώς και ευχαριστείται, χαίρεται σε αυτήν την ελευθερία. Με εκείνος όμως ο οποίος δεν έχει διέξει, σκανδαλίζεται από το πράγμα της ελευθερίας. Όσοι κάνει χρήση της ελευθερίας οφείλει να χρησιμοποιεί αυτήν όχι προς ικανοποίηση ενοχλούντος αυτών πάθους, αλλά προς θεραπεία βιωτικής ανάγκης. Οπότε δεν σκανδαλίζεται πρόσωπο, αλλά ούτε κινούμεθα από πάθος, τότε δυνάμεθα να ασκούμε το δικαίωμα της ελευθερίας. 5. Εάν κάποιος αδελφός σκανδαλίζεται από τη χρήση της ελευθερίας την οποία δίπλα δικαιωματικός ασκούμε, τότε πρέπει με τα συνέσεως να εξυπονομούμε την περίσταση και να φυλασσόμεθα ώστε να μην σκανδαλίζουμε την πλησίου εκ της εξασκήσεως του δικαιώματος της ελευθερίας. Παραδείγματος, εάν κάποιος κουρασμένος από την εργασία της ελευθερίας και θέλει να φάει νωρίτερα τον άλλο, ο άλλος όμως που ακούει ή βλέπει πράγματα, τα πράγματα αυτά και αυτόν που θέλει αυτά σκανδαλίζεται. Ή συμβαίνει να ζητείς κάποιο πράγμα από το οποίο όμως δεν οικοδομείται πραγματικός ο αδελφός. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει ιδιαίτερα να απευθυνθείς για το ζητούμενο εις εκείνον που έχει εξουσία να σου το δώσει, ώστε ότι ο υποτρόπος να μην βλέπεις τον λογισμό και τη συνέντευξη του αδελφού. Εξ όσων είπαμε, συμπεραίνουμε ότι καλή είναι η ελευθερία εφόσον την ασκεί κανείς με φόβο θέλουν. 6. Την ελευθερία την καταστρέφεις κατά τον εξής τρόπο. Αν υποθέσουμε ότι έχεις ανάγκη να απευθύνεσαι σε εκείνο, έχεις ανάγκη ενός πράγματος και δεν απευθύνεσαι σε εκείνον ο οποίος έχει την δύναμη να το προσφέρει, αλλά αναμένεις μόνος του να μαντεύσει τον λογισμό σου και να σου προσφέρει. Συμβαίνει όμως εκείνος ή να λέει ποια πράγματα έχεις ανάγκη ή αν γνωρίζει να λησμονήσει ή ακόμη δεν ικανοποιεί την επιθυμία σου, επιθυμώ να σε δοκιμάσει αν έχεις υπομονή, ότι το τρόπο σου γοργίζεις κατά αυτού, ότι δίθενσε, περιφρονείς, σκανδαλίζεσαι και αμαρτάνεις. 7. Εάν όμως κάνεις χρήση της ελευθερίας σου και περιφράσεις, διαπιστώσεις το αίτημά σου, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Πάντως καλό θα είναι να προετοιμαστείς ψυχικώς ώστε στην περίπτωση που δεν λάβεις αυτό που ζητείς να μην στεναχωρηθείς, να μην σκανδαλιστείς ή να μην δοντήσεις. Να είπες με τον νου σου για να μην μου δώσει αυτό που ζήτησε
Ήρεμ θα έχει τη δύναμη να μου το προσφέρει, ή δεν είμαι άξιος, ή δεν είναι συμφέρον της ψυχής μου, και γι' αυτό δεν επέτρεψε ο Θεός να ικανοποιηθεί το αίτημα. Πρόσεχε δε, μη τυχόν επηρεαζόμενος από την σημειωθήσεν αποτυχία, καταστρέψεις την επιβαλλομένη ελευθερία, ώστε αν πάλι χρειαστείς κάτι και το ζητήσεις ελευθέρως από τον έχοντα τη δύναμη προετοιμαζόμενος, όπως είπε, να παραμείνεις ατάραχος στις περίπτωσεις αποτυχίας. 8. Επίσης, εάν κάποιος σε ρωτήσει για πράγμα το οποίο έχεις ανάγκη να πεις την αλήθεια, δεν το χρειάζεσαι. Αν πάλι ντροπιαστείς και αρνηθείς προς τη μη διστάσεις να πεις εκείνο που σε ρώτησε, συγχώρεσαι με αδελφό μου, διότι με κοίτησε υπερηφάνεια και σου είπα απέναντίας, έχω ανάγκη να λάβω αυτό το πράγμα που μου επρότεινες. 9. Αφού είπες την ωραία αυτή την αρχή, ο αδελφός σε ρώτησε εκ νέου τον γέρο. Εάν δεν έχω εσωτερική πληροφορία για τα ψυχικά διαθέσεις του προσώπου που δύναται, και αν φοβάμαι αν θα σκανδαλιστεί ή όχι για την ελευθερία και το θάρρος μου, αυτό τι πρέπει να κάνω, εις την νέα αυτήν ορθή απορία μου γύρω να απήντησε, ή μπορείς να τον δοκιμάσεις, εάν σκανδαλίζεται ή όχι. Εάν, παραδείγματος χάρη, έχει ανάγκη φαγητού, μη επίσης αυτόν κατευθείαν δώσ' μου να φάω, αλλά διατύπωσε πλαγίως το έτοιμά σου ως εξής: πίνω, διότι εκοπίασα από όλη σήμερα. Όταν εκείνος ακούσει, ασφαλώς θα εκδηλωθεί, οπότε και εσύ θα αντιληφθείς τις διαθέσεις του, εάν δηλαδή σκανδαλίζεται ή όχι. Στην απάντηση αυτή του γέρου της παρατήρησε ο άλλος: πάτε μου, είπε στο να ζητώ ανεμποδίστως, αυτό που έχω ανάγκη είναι ελευθερία. Πώς όμως, όταν ερωτηθεί ο μέγας γέρον από τον αδελφό Ιωάννη, αν πρέπει να κόψει οπορικά για να τρώγει εκείνος που επέτρεψε να τρώγει μόνο από όσα του έδινε χωρίς να ζητεί τίποτε, φαίνεται λοιπόν ότι εδώ τον εμποδίζει από την ελευθερία. 10. Και στην απορία αυτή απήντησε το εξής ο γέρον: ο αδελφός Ιωάννης είχε κατά νου να μην φάγει καθόλου. Διακριτικός όμως εκείνος γέρον αντιλήφθη ότι η σκέψη αυτή δεν είναι το κατά Θεό, αλλά υπευλήθη στον Ιωάννη υπό του δαίμονος και επιθυμώ να το αποδείξει επί μόνος σου να μην ζητήσεις τίποτα, και τότε θα αντιληφθείς την κακία των εχθρών, διότι αυτός που σου υποδεικνύει τόνο να μην φάγεις καθόλου θα σε κάνει να αγωγήσεις, όταν σου προσφέρουν λίγο μόνο ή δεν σου προσφέρουν καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν απήντησε ότι ο τρόπος ο μέγας γέρον, όταν τον ερώτησε ο Ιωάννης, εκτός όμως αυτού και αυτήν την εντολή είχε δώσει και στον υποτακτικό του, η ελευθερία δεν συμφέρει όπου δεν υπάρχει εντολή. Γάμο, το Αγίου Εφραίμ, όταν συγκατοικείς μαζί με άλλους ανέθρωπους, πώς εξομολογείς ότι αν φύγει κανείς από την αδελφότητα για να μην κατακριθείς στον άλλον κόσμο, να προφυλάξεις, να μην σκανδαλίσεις με τη συμπεριφορά σου κανέναν της αδελφότητας, ώστε να μην εγκληρωθείς από τη βασιλεία των ουρανών μαζί με εκείνους που έκαναν σκάνδαλο.